Κυρίες και κύριοι, στην πρώτη συνεδρίαση αναφέρθηκα στην επί της αρχής διαφωνία μας στο παρόν νομοσχέδιο, ιδιαίτερα μιας και στα ζητήματα της αντίληψης για την ανάπτυξη χωρίζει άπισο στο ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόμματα. Κυρίως επειδή εμείς αντιμετωπίζουμε την ανάπτυξη από τη σκοπιά της υπαρκτής δυνατότητας να μπορούν να καλύπτονται οι διευρυνόμενες εργατικές λαϊκές ανάγκες, να τίθεται η επιστήμη και η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας. Κοινωνία απαλλαγμένη από το καπιταλιστικό κέρδος, τους μονοπωλιακούς ομίλους, την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν λόγο και ρόλο στην παραγωγή, στην κοινωνική προσφορά. Εσείς, από τη μεριά σας, έχετε ως οδηγό σας στη δική σας αντίληψη για την ανάπτυξη, τις αντιφάσεις της καπιταλιστικής οικονομίας, τα αδιέξοδά της, τις καταστροφικές συνέπειες για το λαό, για τους λαούς, προσπαθώντας να τετραγωνίσετε τον κύκλο, να παρουσιάσετε δηλαδή ένα άδικο και εκμεταλλευτικό ταξικό σύστημα ως καθολική υπόθεση, ως ωφέλιμο για όλους. Έτσι, και στο παρόν νομοσχέδιο Σκούπα, μαζί με τις διατάξεις που σκοπεύουν να ενισχύσουν τον αντιλαϊκό σας σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα, ταυτόχρονα αναδεικνύεται και η αδυναμία σας να δώσετε λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τμήματα των εργαζομένων του λαού. Κάτω από την πίεση των αντιδράσεων, τις περισσότερες φορές προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο αλλού με συνεπόμενες παρατάσεις, αλλού με ψευτοδιορθώσεις. Ομολογία όμως της ανικανότητάς σας να καλύψετε υπαρκτές και επίγουσες ανάγκες. Ανικανότητα που δεν είναι αποκλειστικά δικό σας προνόμιο. Όλοι όσοι ήταν στις κυβερνητικές θέσεις όπως και εσείς, είχαν και έχουν το ίδιο πρόβλημα εξαιτίας αυτής της κοινής στρατηγικής σας αντίληψης που όλα τα υποτάσσει στην κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου. Είναι, για παράδειγμα, χαρακτηριστικά τα άρθρα, το άρθρο 43, με το αιώνιο, όπως έχετε κατατίσει όλοι σας, θέμα που υπάρχει με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στο Υπουργείο Οικονομίας και στην ΑΔΕ, που παρατείνετε τις συμβάσεις, δεν προχωράτε βέβαια σε εργολαβία όπως κάνετε αλλού, και μάλιστα έχετε μπόλικα από τέτοια άρθρα στο παρόν νομοσχέδιο, δεν προχωράτε όμως εδώ, κάτω και από την πίεση και των αγώνων τους, αλλά αρνείστε να τους μονιμοποιήσετε. Αντίστοιχα παραδείγματα με τις καθιερωμένες πλέον παρατάσεις είναι τα άρθρα 67, 69, 70, 71, στο πέμπτο μέρος ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως για παράδειγμα το άρθρο 69, παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών. Αφορά την εξουσιοδοτική διάταξη του Υπουργού να παρατείνει για ένα τρίμηνο την παραμονή των ειδικευόμενων νοσηλευτών. Είναι μια από τις πολλές μεθόδους κάλυψης των τεράστιων κενών σε νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς προσλήψεις. Παράταση της παραμονής των νοσηλευτών σημαίνει πέραν του χρόνου της ειδικότητας. Αφού έχουν τελειώσει, γιατί δεν προχωράτε σε προσλήψεις? Το άρθρο 70. Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού. Παρατείνονται οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού για 12 μήνες, ενώ κατά τα άλλα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν βρίσκει προσωπικό και ενώ στις μονάδες υγείας είναι τέτοιας έκτασης οι ελλείψεις που ακόμα και να τους προσλάβει όλους, τα κενά θα εξακολουθούν να είναι τεράστια. Οι λεγόμενες ενεργές συμβάσεις κατά την 31η 12 του 23 που θέτει η ρύθμιση ως προϋπόθεση, σημαίνει ότι ένα μέρος των επικουρικών θα αποκλειστεί από το μέτρο αυτό, ενώ η διατύπωση περί δυνατότητας να παραταθεί για ένα εξάμηνο η σύμβαση δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά για την εφαρμογή της ρύθμισης όλους. Στο άρθρο 71, παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID 19 σε προνοιακούς φορείς. Εδώ είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αφού πρόκειται για εξάμηνες παρατάσεις. Εμείς λέμε, εδώ και τώρα, να μετατραπούν οι λεγόμενες επικουρικές σχέσεις σε μόνιμες σχέσεις εργασίας και να υπάρξει ανοιχτή προκήρυξη για όλους όσους θέλουν να εργαστούν στις δημόσιες μονάδες υγείας πρόνοιας με μοναδικό κριτήριο τα τυπικά προσόντα. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι και να πάψει το έσχος των συμβάσεων και της ομοιρίας. Όχι μόνο δεν το κάνετε, αλλά βρίσκετε και την ευκαιρία να προχωρήσετε την εγκληματική πολιτική σας. Για παράδειγμα, στο άρθρο 66, στο ίδιο μέρος που αφορά την πανδημία, στο πέμπτο μέρος, οι διατάξεις αναφέρονται σε ψηφισμένο νομοσχέδιο που όχι μόνο δεν απαντά στις ανάγκες της λαϊκής υγείας, αλλά κυρίως σχετίζεται με αντιλαϊκές ανατροπές με ευκαιρία την πανδημία. Πρόκειται για ανατροπές που αποτελούν συνέχεια των ανατροπών της προηγούμενης κυβέρνησης, που και αυτή πάτησε σε ανατροπές της προπροηγούμενης και πάει λέγοντας. Ή στο άρθρο 68,
παράταση χρόνου παραμονή στην Υπηρεσία Ιατρών Κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φαίνεται για άλλη μια φορά διάταξη που παρατείνει τον εργάσιμο βίο σε όλους τους γιατρούς μετά τα 67 χρόνια. Η επίκληση των αναγκών είναι προσχηματική. Αυτές δεν θα υπήρχαν αν έγκαιρα σχεδιάζατε τις αναγκαίες προσλήψεις. Επιδεινώνεται με αυτόν τον τρόπο το στοιχείο του γυρασμένου ιατρικού προσωπικού, της μη ομαλής μετάδοσης της επιστημονικής εμπειρίας στους νεότερους γιατρούς και με τις προφανείς δυσκολίες στην άσκηση του απαιτητικού ιατρικού έργου, παραδείγματος χάρη εφημερίες, λόγω της μείωσης των φυσικών αντοχών κτλ. Αλλά επιτίθεται και σε άλλα τμήματα εργαζομένων, όπως με το άρθρο 56 και την κυριακάτικη αργία, που έχουμε επανειλημμένα πει όλες αυτές οι διατάξεις που έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχονται να χειροτερεύσουν ακόμα περισσότερο την νομοθεσία σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, αποτελούν ένα σοβαρό πλήγμα στην κυριακάτικη αργία. Είναι ξεκάθαρο ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για το μεγαλύτερο εμπορικό κεφάλαιο, χτυπώντας ακόμα πιο άγρια τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο εμπόριο, αλλά και πλήττοντας τα μικρά εμπορικά καταστήματα που τελικά βλέπουν μηδενικά ή ελάχιστα αποτελέσματα στο τζίρο τους, ενώ χειροτερεύουν οι όροι δουλειάς των αυτοαπασχολούμενων που αναγκάζονται να φτάνουν στα όρια της φυσικής τους εξόντωσης, προκειμένου να ανταγωνιστούν τις αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα. Και είναι τουλάχιστον προκλητικό ότι στο ίδιο άρθρο φέρνεται διάταξη για την κατάργηση διοικητικών πράξεων επιβολής προστήμων για παραβάσεις σχετικά με το άνοιγμα καταστημάτων Κυριακές για περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ, καθώς αντιμετώπισαν οξύ πρόβλημα ανεφοδιασμού, βλέποντας ανώμια πράγματα μια έκτακτη κατάσταση με την τακτικότητα της ζωής λάστιχο που θέλετε να επιβάλλετε. Είναι προφανές ότι στο παρόν τοποθετούμαστε κατά για το σκέλος που αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Επιτρέψτε μου ορισμένες ακόμα επιγραμματικές επισημάνσεις κατά κατηγορία. Για το άρθρο 57 και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τους πολιτές λαϊκών αγορών, η χρονική παράταση της προθεσμίας είναι πολύ μικρή. Επίσης παραμένει το πρόβλημα ότι έχει συσχετιστεί η πληρωμή του ημερήσιου τέλους με την επαγγελματική άδεια. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλεψη αύξησης των ημερήσιων τελών στην περιφέρεια Αττικής, αφού η κρατική χρηματοδότηση είναι ανύπαρκτη. Θεωρούμε ότι χρειάζεται να προβλέπεται μια διαδικασία ρυθμίσεων σε περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής των τελών, που να μην συνδέεται όμως με τη διαδικασία άδειας, δηλαδή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης, προτείνουμε μείωση των ημερήσιων τελών και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκαίων εξόδων για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Για το άρθρο 61, παρατείνεται το όριο ηλικίας απόσυρσης για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης, ταξί αλλά και κτέλ, των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από την 1η-1η-22 έως και την 31η-12η-23 για ένα μικρό μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι τις 34η-24. Η δικαιολόγηση είναι ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την ανανέωση των σχετικών στόλων με τρόπο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όπως γράφεται. Η παράταση μέχρι το τέλος Απρίλιο όμως είναι ανεπαρκής. Άλλωστε, το Υπουργείο είχε υποσχεθεί στους μαζικούς φορείς των επαγγελματιών παράταση μέχρι το τέλος του 24. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η λογική των παρατάσεων αποδεικνύεται αδιέξοδη, αφού δεν αλλάζει η ουσία ότι οι επαγγελματίες σε συνθήκες μείωσης εισοδημάτων, πρόσφατα ψηφίσατε το φορολογικό νομοσχέδιο, το υπενθυμίζουμε, είναι αναγκασμένοι λοιπόν να προβούν σε αγορά οχημάτων πανάκριβων. Πόσο μάλλον που πλέον υπάρχει στροφή στην υποχρεωτικότητα ηλεκτρικών οχημάτων μετά το 26 με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάμε επιδότηση, άτοκα δάνεια για αντικατάσταση, προκειμένου να μπορεί ο στόλος των οχημάτων δημόσιας κρίσης να ανανεώνεται με βάση τις ανάγκες και την ασφάλεια μεταφοράς του κοινού, αλλά και τον ίδιο των επαγγελματιών. Σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού, αναφέρθηκα και στην πρώτη συνεδρίαση. Νομίζω και από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων υπόθηκαν χαρακτηριστικά, με το χαρακτηριστικότερο απ' όλα για το άρθρο 77, που η εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχαιολόγων καλούσε τα κόμματα να μην ψηφιστεί, να ψηφίσουν κατά, γιατί για άλλη μια φορά δίνεται μια παράταση που τέλος πάντων έχουν μπουχτίσει οι άνθρωποι με τις παρατάσεις. Η τέταρτη παράταση ποια είναι, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Αναφέρομαι στο άρθρο 77, γιατί για το 75 και το 76
είπα και στην πρώτη συνεδρίαση, που με το άρθρο αυτό ισχυρίζεστε εκ μέρους της κυβέρνησης ότι επιχειρείτε να βάλετε τάξη στα αρχαιολογικά έργα, τις έρευνες και τις αρχαιολογικές εργασίες, αλλά ταυτόχρονα ομολογείτε ευθέως ότι δεν σκοπεύετε να καταργήσετε το καθεστώς ομοιρίας των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Επίσης, από τη μία διευρύνεται την εφαρμογή του Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών και για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού φορείς. Από την άλλη, παρατείνεται την προθεσμία της υποχρεωτικής εφαρμογής του μέχρι την 1η εβδόμου του 24. Όμως ο 45-12 του 18 προέβλεπε στο άρθρο 344 ως προθεσμία για την υποχρεωτική πρόσληψη προσωπικού την 1η πρώτου του 20. Και με παρατάσεις φτάσαμε στην 1η πρώτου του 24 για να παραταθεί πάλι με το παρόν άρθρο να έχουμε μια νέα παράταση. Τελικά τι είναι το Μητρώο αυτό? Είναι εργαλείο τάξης ή εργαλείο κόφτης και ενίσχυση της ομοιρίας των εργαζομένων στα αρχαιολογικά έργα? Στο άρθρο 78, με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4639 του 2019 για την εκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόταν μια προθεσμία ενός έτους από τον ορισμό του εκαθαριστή. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχουν ολοκληρωθεί μετά, 4 χρόνια μετά που πέρασαν, που δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση? Τέλος πάντων, διαφωνούμε με αυτές τις αλλεπάλληλες παρατάσεις και θεωρούμε ότι το θέμα έπρεπε να είχε κλείσει ήδη. Σε σχέση με το άρθρο 13, είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ κατά της ύπαρξης του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, λόγω του ότι συνυπάρχει παράλληλα με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Οπότε υφίστανται δύο φορείς, από τους οποίους ο ένας έχει καθαρά ως προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, αλλά και τη χρηματοδότηση των παραγωγών αυτών. Ο δε άλλος έχει κατεύθυνση που στηρίζει παραγωγές με αισθητικά καλλιτεχνικά κριτήρια. Στο διαδικό αυτό σύμπλεγμα, το ΕΚΟΜΕ είναι ο ισχυρός παίκτης, αφού διαχειρίζεται πολύ περισσότερα χρήματα από ότι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο. Η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει τη συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε έναν ενιαίο φορέα. Ακόμη βεβαίως δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο από την κυβέρνηση, ώστε να μπορούμε να έχουμε και ολοκληρωμένη εικόνα. Από τη διακήρυξη και μόνο της τριπλής αυτής ενσωμάτωσης όμως, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε μια τερατογωνία, αφού συγχωνεύει σε ένα ενιαίο οργανισμό, δύο παραγωγικούς οργανισμούς και έναν ελεγκτικό. Τέλος, για δύο άρθρα που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις. Στο άρθρο 79, είναι ένα άρθρο που επιφέρει κάποιες αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, χωρίς να υπάρχει και η αντίστοιχη όμως αιτιολόγηση. Κατά την άποψή μας, η κατατεθειμένη πρόβλεψη για αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου από 7 σε 9, με τη συμμετοχή και δύο δωρητών των ενόπλων δυνάμεων, όπως γράφεται, για να εξασφαλίζεται, όπως γράφεται, η πολυφωνία και η έμπρακτη προσφορά τους, είναι μια προσπάθεια συγκάλυψης άλλων προθέσεων και σχεδιασμών. Σε τι διαφέρει το υφιστάμενο καθεστώς από το προηγούμενο, από το προτινόμενο, συγγνώμη? Η ουσιαστική διαφορά είναι μόνο στην προσθήκη στο Διοικητικό Συμβούλιο των δύο δωρητών των ενόπλων δυνάμεων. Και ως γνωστό, αυτοί οι δωρητές συνήθως είναι μεγάλοι επιχειρηματίες που στο όνομα της κερδοφόρας διαχείρισης της περιουσίας τους βάζουν στο πλάνο και μια δωρεά. Όσον αφορά την κυβερνητική δε επίκληση για παροχή τιμητικής διάκρισης προς τους δωρητές, το κάνετε ήδη. Δίνετε παράσημα, τιμητικές προαγωγές κατά απονομή βαθμού ανωτάτου αξιωματικού. Για παράδειγμα, κάνατε εφοπλιστές υποστράτηγους και άλλα πολλά. Κατά την άποψή μας, η πρόταση αυτή κινείται στην κατεύθυνση της σταδιακής παράδοσης και του πολεμικού μουσείου στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Όσον αφορά δε την κατάργηση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, δεν κατανοούμε σε τι γιατί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, από το 2020. Εδώ πρέπει ο κύριος Υπουργός ή τέλος πάντων κάποιος από την κυβέρνηση να κάνει μια διευκρίνηση. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το άρθρο 37 για τη χιλιομετρική αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού κατά τις μετακινήσεις των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
Το ΚΚΕ κατ' επανάληψη έχει αναδείξει τις απαράδεκτα χαμηλές αποζημιώσεις μετακινήσεων του στρατιωτικού προσωπικού, μόνιμου, αλλά και των στρατιωτών, των φαντάρων που κάνουν τη θητεία τους. Οι προβλέψεις του άρθρου 37 υπολείπονται σημαντικά των πραγματικών εξόδων στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό. Επιπλέον είναι άδικη η διαμόρφωση των κοστολογιών ανάλογα με τον βαθμό των μετακινούμενων, λες και το κόστος των καυσίμων ή των εισιτηρίων ή της διατροφής ή της διαμονής δεν είναι ίδιο για όλους. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα έχουμε την ευκαιρία και στις επόμενες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια να αναπτύξουμε περαιτέρω τις θέσεις μας.